Την ώρα που η Τουρκία εμένει στην προκλητική της στάση, προαναγγέλλοντας ακόμα και έρευνες στα νότια της Κρήτης, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, προχώρησε στη δημιουργία φυλακίου στην ακριτική Γάβδο. Στις αρχές του καλοκαιριού και μόλις το Δημοτικό Συμβούλιο παραχώρησε κτίριο δίπλα στο φάρο του νησιού, ο αρχηγός γιες αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης έδωσε εντολή για τάχιστες και αθόρυβες διαδικασίες. Η ύπαρξη ενός φυλακίου στη Γάβδο, που είναι στην άκρη της Ελλάδας, νομίζω ότι ήταν επιτακτική ανάγκη να υπάρχει χρόνια τώρα. Στόχος των επιτελών είναι οι ένοπλες δυνάμεις να έχουν πλέον ισχυρή παρουσία σε όλα τα νευραλγικά και στρατηγικά σημεία της επικράτειας. Η δημιουργία του στρατιωτικού φυλακίου στη Γάβδο φανερώνει την πρόθεση του Πενταγώνου να αυξηθεί κι άλλο η επιχειρησιακή δυνατότητα του στρατού στη Νότια και Ανατολική Μεσόγειο και μάλιστα σε μια περίοδο που οι εξελίξεις είναι πυκνές. Αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει χρόνια. Για μας εκεί στο νησί έχει και μια άλλη αξία, γιατί νιώθουμε καλύτερα με την παρουσία του στρατού και όχι τόσο για τη στρατιωτική τους δύναμη, όσο και για σαν παρουσία σε ένα τόπο που έχει πολύ λίγο πληθυσμό. Το χειμώνα, ας πούμε, υπάρχει μια μοναξιά. Είναι προφανές ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επιδιώκει την αποτελεσματικότερη επιτήρηση της ευρύτερης περιοχής. Για τους λιγοστούς κατοίκους του ακριτικού νησιού, πάντως, η παρουσία του στρατού δεν έρχεται μόνο να τονώσει το αίσθημα ασφάλειας, αλλά και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση καθημερινών δυσκολιών. Υπάρχουν καλές σχέσεις, υπάρχει μια συνεργασία. Έχει τύχει να μας συνδράμουν σε κάποιες δουλειές, γιατί έχουν και ανθρώπους που ξέρουν, τεχνίτες, τεχνικούς κλπ. Και θα συνδράμουν. Ο στρατός είναι για τους πολίτες. Δεν είναι μόνο για πόλεμο, είναι και για να είναι δίπλα στον πολίτη. Το φυλάκιο της Γάβδου είναι εξοπλισμένο με ραντάρ και έχει τη δυνατότητα ελέγχου της περιοχής σε ακτίνα 30 χιλιόμετρων. Δεν αποκλείεται στο μέλλον, αν απαιτηθεί, να εξοπλιστεί με ακόμη πιο σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα.